όταν ο Κύριος ενάγκασε τους μαθητάς του να μπουν στο πλοιάριον και να τον περιμένουν από την απέναντι όχθη έως ότου εκείνος απολύσει τους όχλους και τον συναντήσουν, όπως σας είπα, στην απέναντι πλευρά της λίμνης. Πράγματι, το πλοίο απεμακρύνθη από την όχθη και ενώ ευρίσκεται στο μέσον περίπου της λίμνης, άρχισε μία τρικυμία άνευ προηγουμένου. Μια τρικυμία η οποία έκανε τους μαθητάς ειλικρινά, αυτούς που ήσαν ψαράδες, να φοβηθούν. Ο Κύριος είχε ανέλθει στο όρος, στο παρακείμενον, και εκεί προσήφθη. Κατά την τετάρτην φυλακή της νυχτός, δηλαδή μεταξύ των ωρών 3 και 6 ξημερώματα, ενεφανίστηκε ο Κύριος κοντά στο πλοίο των μαθητών περιπατών επί της θαλάσσης. Όταν οι μαθητές είδαν έναν άνθρωπο να περιπατεί επάνω στα αφρισμένα κύματα της λίμνης, ήρθε να προστεθεί ένας καινούριος και δυνατότερος φόβος από τον φόβο μιας τρικυμίας. Ο φόβος ότι έβλεπαν κάποιο φάντασμα. Ο άνθρωπος πάντοτε τρομάζει όταν βλέπει κάτι που είναι έξω από τη φύση. Και από το φόβο, μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, έκραξαν, έβγαλαν κραυγήν φόβου. Τότε ο Κύριος εφώναξε από τη θέση του: «Θαρσίτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Πάρετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβόσαστε». Και τότε ο Απόστολος Πέτρος λέγει: «Κύριε, εάν είσαι εσύ», διότι δεν τον εγνώρισε, «εάν είσαι εσύ, τότε πες να περπατήσω και εγώ επί των κυμάτων». Και του λέγει ο Απόστολος, ο Κύριος: «Έλα». Και τότε κατέβηκε από το πλοίο και άρχισε να περιπατεί. Σε μια στιγμή, όπως ήταν δυνατός ο άνεμος, έφερε ένα μεγάλο κύμα και πήγε να καλύψει τον Απόστολον Πέτρο. Εκείνος εφοβήθηκε. Και μόλις εφοβήθηκε, άρχισε να καταποντίζεται. Και τότε σπέβδει ο Κύριος και τον κράτησε από το χέρι και τον εσήκωσε πάλι επί των κυμάτων και του λέγει: «Ολιγόπιστε, σε τι εδίστασες?» Και τότε μπήκαν και οι δύο μέσα στο πλοιάριον, οι μαθητές, πιθανώς και άλλοι ευρίσκοντο, εθαύμασαν και είπαν: «Αληθινά αυτός είναι Υιός του Θεού». Και αμέσως, μόλις ο Κύριος μπήκε εις το πλοιάρι, ο άνεμος εσταμάτησε και η τρικυμία εκόπασε. Εκόπασε αμέσως όμως. Είναι γνωστό, όταν σταματάει ο άνεμος, δεν σταματάει αμέσως και η τρικυμία, ένεκα της αδρανίας. Όπως και όταν αρχίζει ο άνεμος, δεν αρχίζει αμέσως, ακαριέως, και η τρικυμία. Έτσι, όταν είδαν οι μαθητές να σταματάει ο άνεμος αλλά και η τρικυμία ταυτοχρόνως, εθαύμασαν και είπαν ότι ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού. Αυτή η σκηνή, αγαπητοί μου, που έλαβε χώρα μέσα σε μια λίμνη, στη λίμνη της Γενισαρέτ, αποτελεί έναν τύπον. Είναι η λίμνη του κόσμου τούτου, μέσα στην οποία ο Κύριος αφήγει να πλέουμε με το καραβάκι της υπάρξεώς μας, για να περάσουμε από τη μια όχθη στην άλλη όχθη, από την όχθη της γεννήσεώς μας και της υπάρξεώς μας στην όχθη της Βασιλείας του Θεού. Κατά την πορεία μας αυτή, που είναι η ανθρωπίνη ζωή μας, δεν γνωρίζουμε τι τρικυμίες θα ξεσπάσουν.
Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι οπωσδήποτε στη ζωή μας θα βρούμε τρικυμίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ζήσει τρικυμίες μέσα στη ζωή του. Πάντοτε οι πειρασμοί, οι θλίψεις, οι περιπέτειες είναι στο προσκήνιο. Παντού, στην οικογενειακή μας ζωή, στην κοινωνική μας ζωή, στην εργασία μας, στην ατομική μας ζωή, σε αυτή την πνευματική μας ζωή, παντού υπάρχει η περιπέτεια, η πίεση, η θλίψη, η τρικυμία. Αλλά ας δούμε λίγο λεπτομερέστερα αυτούς τους τομείς τρικυμίας που μπορούμε να υποστούμε στη ζωή μας. Λέγει ένας ψαλμικός στίχος, «Ετοιμάστην και ούτε ταράχθην». Ετοιμάστηκα, γι' αυτό και δεν ταράχθηκα. Και πρέπει να ετοιμαζόμεθα, να είμεθα πάντοτε έτοιμοι για οτιδήποτε, για μια πιθανή αρρώστια που μπορεί να μας βρει, για μια πιθανή πτωχία, για μια πείνα, όχι απλώς πτωχία, ακόμη για μια περιπέτεια πάσης φύσεως, να είμεθα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. «Ετοιμάστην και ούτε ταράχθην» είναι τόσο σωστός ο στίχος αυτός. Και πρώτα-πρώτα είναι αυτή η ίδια οικογενειακή μας η ζωή. Μοιάζει η οικογένεια με ένα λιμάνι, και έτσι λέγεται και έτσι χαρακτηρίζεται. Και όμως πάρα πολλές φορές σε αυτό το ίδιο το λιμάνι να καταποντίζονται καράβια. Αυτή η ίδια οικογενειακή μας η ζωή να είναι πέλαγος ανοιχτό και να δημιουργεί χάος αληθινό και άβυσσον, που να μην γνωρίζουμε από τις περιπέτειες που περνάμε πού να κουμπίσουμε. Είναι τόσο φοβερή κάποτε η ζωή μέσα στην οικογένεια που οι άνθρωποι, τα μέλη ή κάποιο μέλος σηκώνει τα χέρια ψηλά. Μια κοπέλα μου στείλε ένα γράμμα προ λίγων ημερών. Η κοπέλα αυτή είναι δημοσία υπάλληλος και μου είπε το εξής, μου γράφει το εξής: «Ξεκίνησα να ζήσω την πνευματική ζωή. Μέσα μου το Πνεύμα του Θεού με έκανε να ξυπνήσει μία αφιέρωση στο Θεό, όχι να αρνηθώ των γάμων, αλλά να ζήσω πιο κοντά στο Θεό. Όταν οι δικοί μου με είδαν να κάνω λίγο πιο προκομμένη προσευχή και να μελετώ την Αγία Γραφή, τότε εξεμάνησαν, τότε έβαλαν συγγενείς και άρχισαν να με πλήττουν με κάθε τρόπο, ακριβώς για να με αποσπάσουν από την πνευματική μου ζωή». Έτσι έρχεται να επαληθεύσει ο λόγος του Κυρίου που είπε: «Και εχθροί του ανθρώπου», παρακαλώ υπογραμμίσετε αυτό, «και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού». Εχθροί του ανθρώπου είναι οι ίδιοι οι σπιτικοί του. Όταν μάλιστα αναλύει τον λόγον αυτόν ο ίδιος ο Κύριος και μας λέγει ότι όταν θα υπάρξει η πίστης μέσα στο σπίτι σε κάποιο μέλος, τότε τα άλλα μέλη θα στραφούν εναντίον του. Η πενθερά εναντίον της νύμφης και η νύμφη εναντίον της πεθεράς. Ο γιος εναντίον του πατέρα και ο πατέρας εναντίον του γιου. Που δείχνει ακριβώς, αγαπητοί, ότι σε αυτές τις σχέσεις που θα έπρεπε κανείς θύση θέση να αναμένει ανάπαυση, να αναμένει ειρήνη, και όμως, αγαπητοί μου, να μην υπάρχει αυτή η ειρήνη. Πόσες φορές ο σύζυγος είναι μέθυσος, βλάσφημος, χαρτοπαίχτης και η σύζυγος να υποφέρει, ή αντίστροφα ο σύζυγος να είναι ευσεβής και η γυναίκα να είναι σκληρή και να μην τον αφήνει να ζει στην πνευματική του ζωή, να τον τραβά σε μια κοσμική ζωή με απαιτήσεις αλόγιστες. Πόσες φορές οι άνθρωποι στενάζουν μέσα σε αυτό το
να το πούμε έτσι, κατεφημισμών πλέον, λιμάνι της κοινωνίας. Κι όμως, δεν είναι μόνο αυτή η τρικυμία μέσα στην οικογένεια. Είναι και στην ευρυτέρα οικογένεια που λέγεται κοινωνία, μέσα σε αυτό το επάγγελμα που υπάρχει ο παραγωνισμός, υπάρχει η αδικία, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος μένει ξένος στα αισθήματά σου, για να έλθει να σε πληγώσει με το ψέμα του, με την αδιαντροπιά του, με τη στάση του απέναντί σου. Λέγει ο ψαλμοδός τα εξής, τα οποία είναι πραγματικά, αγαπητοί μου, απεσιόδοξα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπε νόσιος, ότι ολιγόθησαν οι αλήθειε από τον ιόν των ανθρώπων. Κοιτάξτε πως μιλάει, παρακαλώ, ο ψαλμοδός. Σώσε με, Κύριε, διότι έχει εκλείψει πια ο σωστός άνθρωπος. Εκλέλειπεν όσιος. Έχει εκλείψει, έχει εξαφανιστεί πια ο σωστός άνθρωπος από τη ζωή. Και αν αυτά τα λέγει τον 10ο αιώνα π.Χ. ο ψαλμοδός και είναι μέσα στο λαό του Θεού, τον εκλεκτό, εμείς σήμερα που ζούμε την αποστασία, πέστε μου, πόσες περισσότερες φορές μπορούμε να το πούμε ότι ολιγόθησαν οι αλήθειοι από τον ιόν των ανθρώπων, γιατί μίκριναν, λιγόστεψαν πια οι αλήθειες, οι αλήθειες από τους ιούς των ανθρώπων. Μάταια ελάλησε ένα άνθρωπο έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χίλι δόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Ο καθένας λέει στον άλλον μάταια πράγματα, αμαρτωλά, κουτά, έξω από εκείνα που θέλει ο Θεός, και χίλι δόλια που εκφράζουν τον κόσμο της καρδιάς έρχονται να μιλήσουν. Συ, Κύριε, φυλάξε σημάς και διατηρήσε σημάς από τις γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Συ, Κύριε, και μόνο Συ, Κύριε, και κανείς άλλος ήθε να φυλάξεις ημάς και να μας διατηρήσεις από αυτή την διεστραμμένη γενεά εις τον αιώνα πάντοτε. Έτσι μιλάει μελαγχολικά ο ψαλμοδός, αγαπητοί μου, για αυτό που λέγεται ευρύτερη οικογένεια, κοινωνία. Αλλά πολλές φορές όμως συναντούμε δυσκολίες και σε αυτή την πνευματική μας ζωή. Εκεί που ξεκινάμε και πάμε να αγγίξουμε κάποιες πνευματικές κορυφές, εκεί βρισκόμεθα εις τον βυθόν της αμαρτίας και λέμε πως πέσαμε. Έτσι η ζωή μας διακυμαίνεται μέσα στην πνευματική της πορεία. Αν υποτεθεί ότι ξεκινάμε μια πνευματική ζωή, κάποτε μέσα στον αγώνα μας αισθανόμεθα μια εγκατάλειψη, να μας εγκαταλείπει αυτός ο Θεός, και να λέμε εκείνο που λέγει με πόνο καρδιάς ο Άγιος Αντώνιος μέσα σε ένα μνήμα που ηγονίζεται εναντίον των δαιμόνων, οι οποίοι έφτασαν να τον δείρουν ανελαίητα, και να φωνάζει και να λέγει Κύριε πού είσαι, και απάντηση δεν έπαιρνε. Και όταν πέρασαν ημέρες αρκετές, τότε σε μια αναστεραγμό του πάλι ο Άγιος Αντώνιος λέγει Κύριε πού είσαι, και τότε άκουσε την φωνή του Χριστού και του λέγει εδώ είμαι, σε έβλεπα αγωνιζόμενο. Αλλά ας αναλύσουμε, αγαπητοί μου, λίγο σε μερικά τη σημεία τη σημερινή ευαγγελική περικοπή, για να λύσουμε το μυστήριο γιατί ο Κύριος σιωπά όταν μας βλέπει αγωνιζομένο. Καταρχάς, όλη του η πορεία και όλη του η στάση είναι παιδαγωγική. Ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον. Τους ανάγκασε να μπουν εις το πλοίον. Αναρωτιόσαστε γιατί. Προσέξτε παρακαλώ τη λέξη
τους ανάγκασε. Το ρήμα αναγκάζω σημαίνει ότι παρά τη θέλησή τους οι μαθητές μπήκαν στο πλοίο. Τους έβαλε με το ζόρι δηλαδή. Τους είπε θα μπείτε στο πλοίο και θα περάσετε απέναντι και εκεί θα με περιμένετε. Μα κύριε, δεν θέλουμε να μπούμε στο πλοίο, θέλουμε να μείνουμε εδώ, θέλουμε να μείνουμε μαζί σου. Όχι, θα μπείτε στο πλοίο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αποκαλύπτει, αγαπητοί μου, το γιατί. Ακούσατε το. Όταν οι μαθητές επήραν στα χέρια τους τα κοφίνια με το ψωμί και τα ψάρια και άρχισαν να μοιράζουν στους ανθρώπους και έβλεπαν ότι τα κοφίνια τους δεν τελείωναν, μοίραζαν και ήταν πάντοτε γεμάτα, ο κόσμος εξεπλάγει, διότι ήξεραν πολύ καλά ότι δεν είχαν τρόφιμα μαζί τους ο Κύριος και οι μαθητές, αλλά εκτός αυτού και να είχαν, πόσα να είχαν. Για 100 ανθρώπους, για 500 ανθρώπους, αδιανόητο μια ομάδα μικρή ανθρώπων να έχει για τόσους πολλούς. Για τρόφιμα πόσο καιρό? Να χορτάσουν 5.000 άνθρωποι χωρίς τα γυναικόπαιδα. Αυτό ήταν ένα εκπληκτικό θαύμα, το οποίο αντελήφθησαν αμέσως ο κόσμος και άρχισαν να λέγουν στους μαθητάς ότι ήταν μια ευκαιρία να ανακηρύξουν τον Ιησούν βασιλέα. Σημειώσατε δε ότι η Παλαιστίνη τότε ήταν κάτω από τη ρωμαϊκή κατοχή και το να σηκώσει κάποιος κεφάλι να ανακηρυχθεί ή να αυτοανακηρυχθεί ή η ομάδα του, οι οπαδοί του να τον ανακηρύξουν βασιλέα, αυτό σήμαινε αντιλογία στη Ρώμη, στον αυτοκράτορα, και κάτι που ήταν συνηθισμένο στους Εβραίους, ίσως και στους άλλους λαούς, έσπερδαν οι Ρωμαίοι να πνίξουν στο αίμα κάθε τέτοια επανάσταση. Αντιλαμβάνεστε τι σήμαινε λοιπόν αυτό? Παρατά, ο εθνικισμός τους Εβραίους ουδέποτε έφυσε. Ήθελαν οπωσδήποτε και πολύ σωστά την ελευθερία τους, αλλά ήταν και λίγο βαθύτερο το πράγμα. Έβλεπαν στο πρόσωπο του Ιησού έναν καταπληκτικό ηγέτη, όχι απλώς που θα τους ελευθέρωνε, αλλά ότι μπορούσε να τους δώσει να τρώνε χωρίς να δουλεύουν. Ω, εδώ ήταν. Χωρίς να κοπιάζουν. Αν αυτή τη στιγμή κάποιοι, αγαπητοί μου, υποψήφιοι κυβερνήτες μας υπόσχοντο ότι θα μπορούσαν να μας δίνουν τρόφιμα χωρίς να τα πληρώνουμε και να είναι άφωνα αυτά και να προμηθευόμεθα όσα θέλουν, για πέστε μου σας παρακαλώ, θα τους ψηφίζαμε αυτούς? Αρπακτούς θα τους κάνουμε. Αυτό συνέβη με τους ανθρώπους εκεί στην έρημο. Αλλά αντιλαμβάνεστε, εάν ο Κύριος ανεκηρύσσεται ο βασιλεύς, οι μαθητές του θα γίνονται υπουργοί του, συμβουλοί του, θα κατελάμβαναν σπουδαίες θέσεις. Μην ξεχνάτε ότι κάποτε ο Κύριος είπε στους μαθητάς του ότι θα καθίσετε επί 12 θρόνων κρίνοντες τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ο Κύριος βέβαια αυτό το έλεγε με μια εσχατολογική διάσταση. Δεν είχε καμία σχέση ο λόγος του Κυρίου αυτός με την εγκοσμιότητα. Εντελώς εσχατολογικά. Τι θα γίνει στο τέλος των αιώνων όταν θα σταθούν συγκριτέ του οι μαθητές, δηλαδή συμπαριστάμενοι εις την τελική κρίση της ανθρωπότητας? Αλλά όλα αυτά άναψαν μέσα στην εθνικιστική και θα έλεγα ακόμη και σοβινιστική ψυχή των μαθητών ένα κάτι, την φιλοδοξία. Ω, τι σπουδαίοι, θα γίνομαι τρανή κι εμείς. Και έτσι οι λόγοι του πλήθους άρχισαν να κνήθουν, να γοητεύουν και να γαργαλούν τα αυτιά των μαθητών. Ο Κύριος το εγνώριζε. Ο παντεπόπτης και παντογνώστης και καρδιογνώστης Κύριος. Και τότε τους βάζει με το ζόρι στο πλοίο για να μην δεχθούν περισσότερα την επίδραση του πειρασμού. Τους βάζει στο πλοίο. Τους συνάγκασε. Όχι, θα μπείτε στο πλοίο.
Όπως ακριβώς οι γονείς κάποτε λένε στο παιδί τους όταν βλέπουν ότι κινδυνεύει από μια συντροφιά: όχι, δεν θα πας εκεί. Μα του, δεν θα πας εκεί. Επιμένουν σε αυτό το σημείο. Και τώρα επιτρέπει την τρικυμία. Θέλετε να γίνετε σπουδαίοι άρχοντες? Ελάτε τώρα λίγο να κουνηθείτε μέσα στο καΐκι και να αντιμετωπίζετε τον έσχατον κίνδυνο του πνιγμού. Να σας πω εγώ, θέλετε εσείς να γίνετε άρχοντες? Αγαπητοί μου, πόσες φορές κοινά μέσα μας η φιλοδοξία και μας αρπάζει ο Χριστός από το αυτή και μας βάζει, μας ρίχνει στους πειρασμούς, τις αρρώστιες, τις κακοπάθειες, για να μας ταπεινώσει, για να μας δείξει να αποκτήσουμε αυτογνωσία, να θεραπεύσει το πάθος. Ευλογημένος ο Κύριος και ευτυχισμένος εκείνος που μπορεί μέσα στην περιπέτεια της ζωής του να ανακαλύπτει ότι δέχεται παιδαγωγίαν Χριστού. Προσέξτε ακόμη κάτι άλλο. Ανάγκασε τους μαθητάς να μπουν στο πλοίο. Υπάρχει και κάτι άλλο. Μας λέγει άλλος Ευαγγελιστής ότι, όχι ο Ματθαίος που έχουμε σήμερα την περικοπή του, ότι όταν το πλοίο εβασανίζεται εις τη μέση της λίμνης και ενεφανίστη ο Κύριος περιπατών επί των κυμάτων, ήθελαν παρελθύν αυτούς. Δεν φτάνει η δοκιμασία, υπάρχει και μία πρόκληση της δοκιμασίας. Δηλαδή, το πλοίο βασανίζεται, δεν μπορεί να κουνήσει εκεί, κουνιέται, ταλαντεύεται μέσα στη θάλασσα. Ο Κύριος περιπατεί ηρέμος, τους βλέπει και αντιπαρέρχεται, προχωρά. Ακούσατε, και ήθελαν παρελθύν αυτούς. Κύριε, θα έλεγε κανένας, δεν φτάνει που μας έριξε στην περιπέτεια της τρικυμίας, κάνεις ότι δεν μας βλέπεις? Μέσα στον πειρασμό μας, στον οποίο, επαναλαμβάνω, ο Κύριος τον επιτρέπει, φωνάζουμε: Κύριε, δεν βλέπεις τι περνώ. Κύριε, δεν ακούς. Ήθελαν παρελθύν. Όχι, κάνει ότι δεν βλέπει, κάνει ότι δεν ακούει, αντιπαρέρχεται. Και αυτό είναι παιδαγωγικό στοιχείο. Ναι, αγαπητοί μου, παιδαγωγικό στοιχείο, για να μας δημιουργήσει, μέσα μας, σας είπα, την αυτογνωσία και να αρχίσουμε να αποκτούμε αγιότητα. Αλλά και κάτι ακόμη προσέξατε. Είπε ο Ιερός Ευαγγελιστής: «Ινάγκασε τους μαθητάς εμβήνε εις το πλοίον, τους δε όπλους εκείνος να απολύσει, έως ου απολύσει τους όπλους». Εδώ είναι κάτι πολύ σπουδαίο και θέλω να το προσέξετε. Τους μαθητάς τους βάζει στο πλοίο της περιπετίας και τους ανοίγει στην θάλασσα των δοκιμασιών. Τους όπλους απλώς τους απολύει. Άντε στο καλό τώρα, με την ειρήνη του Θεού στα σπίτια σας. Ο όπλος, η όπλη, καμιά δοκιμασία. Κάποτε ο Σολωμός, ο εθνικός μας ποιητής, είχε ένα συμμαθητή. Οι δυο τους ήσαν μαθητές σε έναν δάσκαλο σπουδαίων, φιλόλογων. Ο δάσκαλός τους, ο καθηγητής αυτός, έκανε διαρκώς παρατηρήσεις εις τον Σολωμό. Δεν το έγραψες αυτό καλά, δεν το έκανες εκείνο καλά. Συνεχώς το έκανε παρατηρήσεις επάνω στις επιδόσεις του. Στον άλλον μαθητή δεν έκανε παρατηρήσεις. Κάποτε διαμαρτυρήθη ο Σολωμός στον καθηγητή του και του λέει: «Κύριε καθηγητά, δηλαδή εγώ είμαι χειρότερος από τον άλλον μαθητή, στον οποίο δεν κάνεις καμιά παρατήρηση, όλο σε μένα παρατηρήσεις?» Και του απαντάει ο καθηγητής του: «Γιατί, φτωχέ μου μαθητά, εσύ αξίζεις». Και του έκανε ακριβώς τις παρατηρήσεις για να αναδειχθεί, γιατί έβλεπε το ταλέντο του. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, οι μαθητές αξίζουν. Αυτούς βάζει στο πλοίο της περιπετίας. Τους όπλους, εκείνη που την επομένει, προσέξτε, την επομένει,
θα βρεθούν, ο κύριος θα βρεθεί στην Καπερναούμ, θα του πούν, κύριε εδώ είσαι και σε γυρεύαμε. Γιατί? Θα τον ακηρύξουν βασιλέα. Και όταν τους είπε, μη ζητάτε την βρώση, την απολυμένη, αλλά την μένουσαν. Και ποια είναι η βρώση, λέγουν εκείνοι, το σώμα μου. Όποιος δεν φάει τη σάρκα μου δεν έχει ζωή αιώνια. Και είπαν αυτοί, σκληρώσες την λόγο σου ούτως, τις δίδατε ακούει, και τον εγκατέλειψαν. Ακούσατε, τον εγκατέλειψε ο όπλος, γιατί ήθελε μόνο να φάει, τίποτα άλλο. Δεν μπορούσε να πάρει είδηση από κάτι το πιο πνευματικό. Αυτούς τους απολύει. Τους δικούς του τους βάζει στο πλοίο της περιπετίας. Συνεπώς, αν αγαπητοί μου, δεχόμεθα τις περιπέτειες της ζωής, δεχόμεθα πειρασμούς, δυσκολίες στη ζωή μας, στην οικογενειακή, στην επαγγελματική, στην κοινωνική, σε αυτή την ίδια την πνευματική μας ζωή, μην αποκάμνομε, μην εκλειώμεθα που λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, μην αποκάμνομε, ας αγωνιζόμεθα να γνωρίζουμε ότι ο Κύριος θα επιτρέπει όλα αυτά για τη δική μας παιδαγωγία. Εξάλλου, στο τέρμα αυτού του πειρασμού, αυτών των δοκιμασιών, ακούμε γλυκά.